Τάσο, μια πρώτη δήλωση. Πες μου λίγο, πώς αισθάνεσαι? Θα τα πούμε μετά. Δεν μπορώ τώρα να μιλήσω. Με συγγνώμη. Εδώ στην αγκαλιά μας, σε λίγο επάνω στην εξέδρα, θα δείτε το φετινό μεγάλο νικητή, τον Αναστάση Σαχπαντίδη. Περιμένουμε ένα λεπτό. Πάμε στα ανακοίματα του Κορονέου και οι εθνικητές εδώ μπροστά μας. Διαλύσει κυριολεκτικά το πανελλήνιο ρεκόρ. Πέρασαν δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες κολυμπητές. Τα δυο αυτά παιδιά φέτος για πρώτη φορά έκαναν 5 ώρες και 25 λεπτά τα 26,5 χιλιόμετρα του Ρωναίου Κόλπου που είναι σε ευθεία. Πάντα είναι 26 με 30 και νάτε εδώ μπροστά σας. Η πρόεδρος του Σίδωνα, η κυρία Ντίνα Κούρα, αυτή η ακούραστη κοπέλα Στεφανώνη υποδέχεται τους φετινούς νικητές. Το μικρόφωνο σε σένα, κυρία Πρόεδρος, για το καλωσόρισμα στους φετινούς δικούς μας νικητές του Τωρονέου Κόλπου. Κύριε Νίκο, εγώ δεν έχω την εμπειρία τη δική σας, έχω μια δεκαετή μόνο, αλλά αυτό που έζησα σήμερα δεν το έχω ξαναδεί. Αλλά η εικόνα που μου έμεινε και στους δύο το λέω,
και φαντάζομαι ότι ήταν ειλικρινή, ήταν η αγκαλιά σας όταν τερματίσατε. Συγχαρητήρια και για την ηθική σας, για τον σεβασμό, αλλά και για το πραγματικό εφαγωνίζεστε που στηρίζουμε 43 χρόνια. Ο Γιάννης Παπαδονίδης είναι ο επόμενος νικητής. Ο επόμενος νικητής λοιπόν είναι ο Γιάννης Παπαδονίδης. Στεφανωμένος είναι το κύπελο από την πρόεδρο του Σύζωνα. Αυτό είναι το πνεύμα του αθλητισμού, το πνεύμα του Τωρονέου, το πνεύμα του Σύζωνα. Για ένα στεφάνι ελιάς, 27 χιλιόμετρα. Ένας μεγάλος αγώνας και ένας μεγάλος άθλος. Ο διάβλος Τωρονέου κόλπου δεν διαφημίζει μηχανικούς πρωταθλητές. Αλλά αυτό το πνεύμα της υπηλίωσης, της αγάπης, που το στέλνει μήνυμα σε όλους τους λαούς, με τους 5 πρεσβευτές και κολυμβητές από τα 5 σημεία του πλανήτη που κολυμβούν τώρα. Από τότε που ήμουν παιδάκι, πάντα ονειρευόμουν να κάνω αυτόν τον αγώνα. Ήθελα μια μέρα να τον κάνω και άμα είναι δυνατόν να τα καταφέρω να κερδίσω, ακόμη και να κάνω το ρεκόρ. Μέσα στην κούρση η αλήθεια είναι ότι κουράστηκα πάρα πολύ, γιατί λόγω φετινών υποχρεώσεων με δουλειές και σχολές δεν είχα κάνει την πιο καλή προετοιμασία, όμως πάνω, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει να πιστεύεις στον εαυτό σου, να σκέφτεσαι ανθρώπους που σε αγαπάνε πραγματικά και να παίρνεις κουράγιο από αυτό για να μπορείς να τα καταφέρνεις. Ένα χειροκρότημα για τη μεγάλη συγκίνηση, κυρίες και κύριοι, του Αναστάση, ο οποίος κολύπησε με τα χέρια και την καρδιά και τώρα κλαίει από χαρά και συγκίνηση. Γιατί εμείς τον αγκαλιάσαμε με το χειροκρότημα και την αγάπη μας. Αναστάση Ζαχπατζίδης. Μπράβο, Αναστάση. Αναστάση, πες μας λίγο, συνάντησες κάποιες δυσκολίες και πού νομίζεις ότι οφείλεται ότι κέρδισες το ρεκόρ σήμερα? Όπως είπα και πριν, οφείλεται στις θετικές σκέψεις που κάνεις που σου δίνουν κουράγιο. Στον υψηλό ανταγωνισμό από τον Γιάννη, ο οποίος άμα ήταν αυτός, δύσκολα να έκανα τα τελευταία μέτρα τόσο γρήγορα για να μπορέσω να κερδίσω. Άρα δεν θα άσπαγα και το ρεκόρ. Αυτά πάνω κάτω. Δυσκολίες μέσα στην κούρσα δεν είχε. Η θάλασσα ήταν Ελλάδα, ιδανικές συνθήκες, ούτε με βυσίτσα ούτε τίποτα. Ήταν μια εμπειρία που ήταν μοναδική. Σε φτάνει στα όρια σου και αυτό είναι το ζητούμενο. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Τάσο, γιατί αυτό που πάει για τα όρια με βοήθησε και αυτό να φτάσω στα δικά μου όρια. Δεν θα μπορούσα να το κάνω μόνος μου. Ήταν κάτι τρομερό και πόσο μάλλον όταν είχα πλάι και τον πατέρα μου στη βάρκα, το οποίο ήταν για μένα κάτι πολύ σημαντικό και με βοήθησε και αυτό να φτάσω στα όρια μου, γιατί με βλέπω να βολυμπάω.